Λοιπόν, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας της Περιφέρειας Δικής Μακεδονίας, κύριος Χαράλαμπος, Ηλίας, το παλίτης. Χαράλαμπος, το λάθος που κάναμε προχθές στο Κοζάνη Μιντία, θα το... Ναι. Ο κύριος Ηλίας Τοπαλίδης, μου λέγατε πριν βγούμε από τις 6 το πρωί στο πόδι. Από τις 6 το πρωί στο πόδι, άμα είσαι πατέρας, έτσι είναι τριών τέτοιων. Αν είσαι πατέρας και αντιπεριφερειάρχης υγείας μέσα στην καραντίνα. Αυτό. Έτσι. Με την τύχη μας. Αυτή είναι η τύχη μας. Κυρία Τοπαλίδη, ποια είναι η εικόνα του τετραημέρου και πώς είναι τα τελευταία στοιχεία, γιατί διακρίνω από τις πληροφορίες και από τις εικόνες που έχω ότι εντάξει, τα κρούσματα είναι πολλά, αλλά δεν αυξάνονται. Πάμε σε μια σταθεροποιητική τάση. Η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τις τελευταίες τρεις μέρες, βλέπουμε μια σταθερότητα και θα τολμούσα να πω και μια μείωση, ελαφρά μείωση, αν υπολογίσουμε ότι πλέον σε αυτόν τον αγώνα κατά της διασποράς του κορονοϊού συμβάλλουν και τα rapid test, τα οποία ξεκίνησαν ουσιαστικά το τελευταίο τριήμερο. Επομένως, παίρνουμε και από εκεί στοιχεία. Και υπάρχει μια σταθερότητα στα 20-21. Αυτό είναι ένα πρώτο θετικό βήμα με βάση αυτά που μας λένε και οι ειδικοί. Αυτό που έχει σημασία είναι να συνεχίσουμε έτσι, ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα. Αρνητικό βέβαια, γιατί το lockdown έχει και τις συνέπειές του. Ωστόσο, να προσπαθήσουμε όλοι να είναι μόνο για 14 ημέρες και να ξαναεπανέλθουμε στην κανονικότητά μας. Σε αυτόν τον αγώνα δεν γίνεται να λείπει κανείς, δεν περισσεύει κανείς. Είμαστε όλοι ενωμένοι για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε το συντομότερο δυνατό. Κύριε Τοπαλίδη, για την Καστοριά είχαμε σήμερα λίγα κρούσματα σε σχέση με τις άλλες μέρες. Τι εικόνα έχετε πάλι από την Καστοριά? Αυτό που ανέφερε και νωρίτερα, ότι βλέπουμε ότι τα μέτρα, ίσως το lockdown της Κοζάνης το ρίβησε και την πίεψη της Καστοριάς. Μακάρι να μην έχουμε κρούσματα, μακάρι να πέσουμε κάτω από τα 10 και κάτω από τα 5 και να είναι όλα ελεγχόμενα. Η εκτίμηση είναι ότι θα παραμείνει στο επίπεδο 3 η Καστοριά και βλέπουμε? Εκτίμηση αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε. Καθόλου. Είναι με βάση το τι αποτελέσματα θα έχουμε. Μάλιστα. Όταν τα αποτελέσματά μας είναι, όταν οι αριθμοί μάλλον είναι αμήλικτοι, τότε δυστυχώς έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε στην ΠΕ Κοζάνης. Κύριε Τοπαλίδη, επειδή έχετε και συνεργασία με τον ΕΟΔΗ, αυτό που είπε στη σύσκεψη ο κ. Χαρδαλιάς για τα 41 κλάστερς, 20 στην Κοζάνη και 20 περίπου στην υπόλοιπη περιφερειακή ενότητα, ουσιαστικά σημαίνει ότι, επειδή τα ξέρετε από πρώτο χέρι, ότι είχαμε πολλές μικρές εστίες ουσιαστικά. Ναι, ναι, αυτός ήταν και ο λόγος, ότι ήταν πολλές εστίες σε διάφορα σημεία, που σήμαινε ότι υπάρχει διασπορά του κορονοϊού γενικότερα στην ΠΕ. Αυτός ήταν ένας σημαντικός λόγος, ο οποίος κινητοποίησε και τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία, οι οποίοι, να πούμε την αλήθεια, ότι και από τον προηγούμενο μήνα μας είχαν πει ότι υπάρχουν τα θέματα που πρέπει να προσέξετε και γιατί συμβαίνει αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Έχετε δίκιο. Όντως το είχαμε πει και το είχατε δει. Είχαν επισημάνει αυτό το πρόβλημα. Έχουμε το ευτύχημα εδώ να έχουμε και το εργαστήριο της Μοριακής Βιολογίας, αλλά και τον κύριο Ρωμιόπουλο, που συνεχώς παρακολουθεί καθημερινά το τι συμβαίνει στην περιοχή. Και όταν εκφράστηκε η ανησυχία και του κύριου Ρωμιόπουλου, τότε είδαμε το lockdown, το οποίο αμέσως η πολιτική προστασία επέβαλε στην ΠΕ Κοζάνης. Ο οποίος και αυτός επί μήνες τώρα χτυπάει περιορίες, και όχι μόνο περιορίες, έτσι, νυχθημερών ουσιαστικά. Και πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί δεν είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει και συχνά στα κανάλια. Ας το πούμε εμείς τουλάχιστον. Όχι, όχι. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τον κύριο Ρωμιόπουλο κοντά μας. Να αναφέρουμε ότι ο κύριος Ρωμιόπουλος έχει ένα παιδάκι, ένα βρεφάκι 3 μηνών, το οποίο μάλλον δεν το έχει δει να μεγαλώνει. Καθόλου δεν το έχει δει ο άνθρωπος τώρα. Αυτό δείχνει την ευαισθησία του συγκεκριμένου ανθρώπου, δείχνει την πίστη του στο λειτουργήμα που έχει οργιστεί να υπηρετεί. Μόνον καλά λόγια θα έχουμε να πούμε για τον κύριο Ρωμιόπουλο. Και αυτό είναι αλήθεια. Να πάμε σε αυτά τα περίφημα rapid tests, η αξιοπιστία των οποίων τοπικά ευλήθη, κυρίως μετά την ανάρτηση του Κυριάκου του Μιχαλίδη, που συζητήθηκε πάρα πολύ εδώ και 2 ημέρες. Τι συνέβη με τα rapid test της Παρασκευής, γιατί πέσανε κάπως έξω, ενώ του Σαββάτου, ας πούμε, στην Κοζάνη, τα ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα, έδειξαν την πραγματικότητα, γιατί ακολουθεί πάντα και ένα μοριακό τεστ, έτσι, για αυτούς που βρίσκονται. Να πούμε, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
Το απόλυτα αξιόπιστο για τη διάγνωση του κορονοϊού είναι το PCR, το οποίο το έχουμε στη Μοριακή Βιολογία στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Ωστόσο, τα rapid test έρχονται σαν δεύτερη επιλογή, η οποία είναι όμως πολύ αξιόπιστη. Είναι πιστοποιημένη από πολύ μεγάλες εταιρείες. Είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν το οποίο έχει αυστηρά κριτήρια για να βγει στο εμπόριο. Και το λάθος το οποίο αποτυπώθηκε στον κύριο Μιχαηλίδη προφανώς και οφείλεται σε ατομικό ανθρώπινο λάθος. Το οποίο και για να μην υπάρξει αυτό το πρόβλημα, κάνανε και δεύτερο τεστ και τρίτο, αν χρειαστεί, ώστε να δουν και την αξιοπιστία. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το rapid test στην ΠΕ Κοζάνης έγινε για πρώτη φορά. Είναι άρα, συνοδευόταν πάντα από ένα δεύτερο PCR για να δούμε και πόσο αληθινά είναι αυτά. Αν εξαιρέσουμε το συμβάν με τον κύριο Μιχαηλίδη και την μέρα της Παρασκευής, να το πω καλύτερα, θα δούμε ότι την επόμενη μέρα και την μεθεπόμενη μέρα υπάρχει ένας πολύ μεγάλος και ικανοποιητικός αριθμός αξιοπιστίας σε αυτά τα rapid test. Οι προδιαγραφές του συγκεκριμένου τεστ αγγίζουν το 98% σε αξιοπιστία. Και δεν έχω λόγο να το πιστέψω μετά από τα λόγια του κ. Ρωμιόπουλου, που μου ανέφερε ότι ναι, υπήρξε ένα λάθος την ημέρα της Παρασκευής, την πρώτη στην έναρξη, αν θέλετε, που είναι και πιο μεγάλη ένταση και πιο μεγάλη πίεση και είναι και το πρώτη φορά. Και την επόμενη μέρα, μέσω την επόμενη μέρα, αφού εντοπίστηκε αυτό το ανθρώπινο λάθος, τα αποτελέσματα ήταν πολύ πολύ κοντά σε αυτά του PCR. Άρα δεν έχουμε λόγο να μην πιστεύουμε. Θα συνεχιστούν τα rapid test στην περιοχή μας? Θα συνεχιστούν τα rapid test στην περιοχή μας. Η ενημέρωση για το πότε, για την ώρα και για το ποια τοποθεσία θα γίνονται αυτά τα rapid test θα ενημερώνεται από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια όπου χρειάζεται. Το κόστος ποιος το αναλαμβάνει τώρα, το rapid test αυτόν, η ΕΟΔΗ, το Υπουργείο? Είναι εξ ολοκλήρου του ΕΟΔΗ. Το ΕΟΔΗ. Είναι εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΔΗ. Είναι δωρεάν για όλους τους συμπολίτες μας, για όποιον επιθυμεί να το κάνει ή όποιος έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο. Εδώ να πω ότι σας αξίζουν και συγχαρητήρια, γιατί πριν έρθουν τα rapid test, αντιλαμβανόμενος την αμεσότητα και την ανάγκη, κάνατε μια δωρεά, ξέρω δεν θα το λέγατε, θα το πω εγώ, με δικά σας έξοδα, 500 rapid test που ήταν τα πρώτα που έγιναν και εδώ. Κύριε Πλιάτσο, δεν συνηθίζονται αυτά, οφείλω να το σημειώσω. Εγώ αυτό που θα ήθελα να αναφερθώ, μιας και αναφέρεστε για το τι κάνει, είτε του παλέτης ή οτιδήποτε, θα ήθελα να αναφερθώ πάρα πολύ εύστοχα στο τι έκανε η περιφέρεια από το πρώτο κύμα της πανδημίας, όπου ενίσχυσε με 50 εκατομμύρια το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είχαμε και ευτυχώς, είχαμε και την ευλογία να έχουμε κοντά μας και τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης, οι οποίοι είχαν την ιδέα του μοριακού εργαστηρίου στο Μαμάτσιο, που ήταν επιτακτική ανάγκη στο Μαμάτσιο. Τοποθετήθηκε στο Μαμάτσιο, επιτακτική ανάγκη να έχουμε ένα τέτοιο μηχάνημα, να μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα αν πάσχουμε από COVID ή από κάποια άλλη λίμωξη, και με διαδικασίες fast track έχουμε το μηχάνημα εδώ. Και σήμερα μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να περιορίζουμε σε μικρό χρονικό διάστημα τους συνανθρώπους μας που δεν επέλεξαν να νοσήσουν. Άρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ θα πρέπει να πούμε και προς την περιφέρεια για όλο αυτόν τον αγώνα που έχει δώσει από την πρώτη μέρα της έναρξης της πανδημίας μέχρι και σήμερα. Κύριε Τοπαλίδη, και κάτι τελευταίο για τα rapid tests. Υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση στο διαδίκτυο από κάποιους γονείς, έντονη θα πω, όχι μεγάλη, γιατί φωνάζουν ίσως περισσότερο, δεν είναι η πλειοψηφία, είμαι βέβαιος, που λένε ότι πρέπει να μας ρωτήσουν, δεν θα αφήσω το παιδί μου να κάνει rapid test. Σήμερα στο Μαυροδέντρι έγιναν 19 rapid test, γιατί εκεί υπήρχε ένα θέμα στο Δημοτικό Σχολείο, έκλεισε και ένα τμήμα απόψε, τα οποία έγιναν με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, αφού ρωτήθηκαν από τον ΕΟΔΗ και από τους υπεύθυνους και συμφώνησαν όλοι οι γονείς, μαθαίνω μάλιστα. Τι ακριβώς θα γίνει και αν θα κάνετε τελικά και rapid test στα σχολεία, θα κάνετε? Η επιθυμία του Περιφερειάρχη είναι να προλαβαίνουμε το κακό στη ρίζα του. Αν αυτό, και επειδή υπήρχε και μεγάλη ανησυχία στα σχολεία, γιατί είπαμε, ήταν ανοιχτά και όλα αυτά που είπατε προηγουμένως με τον Δήμαρχο, να μπορούμε να ελέγξουμε και αυτές
τις δομές, γιατί είδαμε ότι γιατί υπάρχει συγκροτισμός. Τώρα, δεν υπήρχε σε καμία περίπτωση να γίνει οποιοδήποτε rapid test σε κανέναν μαθητή χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα. Κανένα. Όμως, να το ξεκαθαρίσουμε ένα... αυτό. Αυτό βλέπω. 19 θετικά. Κανείς λέει δεν διαφώνησε στο δημοτικό σχολείο, μου λένε. Στο Μαυροδέντρη. Όποιος επιθυμεί, αν και εφόσον έχουμε κρούσματα σε σχολεία και συμφωνούν οι γονείς, όποιος ο γονέας συνενέσει σε αυτό, μπορεί να κάνει το τεστ στο παιδί του. Όποιος δεν συνενεί με αυτή τη δράση, μπορεί να μην το κάνει. Μπορεί να πάει ιδιωτικά να το κάνει κάπου μόνος. Ωστόσο, αν έχεις ένα εργαλείο ταχείας διάγνωσης στα χέρια σου και μπορείς να περιορίσεις τη διασπορά σε μια τάξη, σε μια υπηρεσία, εγώ θεωρώ ότι είναι σωστό να γίνει πάντα με τη συγκατάθεση των γονέων, χωρίς να υπάρχουν αυτερεσίες. Εννοείται ότι πρέπει να υπογράψουν οι γονείς μια υπεύθυνη δήλωση, να έρθουν σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ, ούτως ώστε να υπάρχει σωστή ενημέρωση. Και για να μην, γιατί και εγώ δεν είμαι γιατρός, οι ειδικοί είναι άλλοι, αυτοί αποφασίζουν και αυτοί μας λένε το τι πρέπει να κάνουν. Και εμείς απλά πρέπει να εκτελούμε αυτά που λένε. Άρα, εμπιστευόμαστε τον ΕΟΔΗ, εμπιστευόμαστε τους ειδικούς, προστατεύουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας, φορώντας τη μάσκα, τηρώντας τα μέτρα. Και ευχόμαστε όλοι να βγούμε σύντομα από αυτό την άσχημη εξέλιξη του lockdown στην ΕΕ Κοζάνης. Ήταν ο καλύτερος επιλογός. Καλή ξεκούραση έχουμε. Κοιμηθείτε και λίγο. Καλή νύχτα. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Σε 2-3 λεπτά, ο επίτιμος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, ο πολύπρος ο κύριος Γιώργος Βόλης.